Αυτά που δοκίμασες είχαν ψυχιακή. Όχι. Δεν είχανε. Αμάν, μην μου λες τώρα τέτοια, γιατί ένας μάλλον από αυτούς είναι και αυτός που είχε Master Chef. Ναι, είναι. Εκεί τι να κάνουμε τώρα. Κατάλαβες, δεν είμαι αυστηρός σε αυτόν τον άνθρωπο. Εκείνη την ημέρα όλες οι ομάδες δεν πήγαν καλά. Ξέρεις ποια ομάδα προκρίθηκε, βγήκε πιο πάνω από την άλλη. Αυτή που ήταν λιγότερο κακή. Από τους διαγωνιζόμενους. Είδες αυτό που λέμε φλόγα, σπίθα. Πες το εσύ όπως θες, βαφτισέ το. Θα στο πω λίγο διαφορετικά, ναι. Εγώ σε λέξη μπορεί να σε καλύψει. Είδα φιλοδοξία. Γνώρισες όμως σε κάποιον από αυτούς εκεί μέσα αυτή τη σπίθα ότι αυτός θα πάει πολύ πάνω? Δεν θέλω να απαντήσω. Άρα δεν την αναγνώρισες. Δεν θέλω να απαντήσω. Το διαβατήριο για να εξελιχθεί κάποιος και να αλλάξει επίπεδα, η συνθήκη του, η ιδιότητά του είναι η ταπεινότητά του. Αν κάποιος δεν είναι ταπεινός, δεν θα πετύχει. Εσύ αυτό το MasterChef το έβλεπες? Όχι. Άρα δεν υπήρξε κάποιος να σε ρωτήσω αν είχες κάποιον? Όχι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.